Καλείται στο βήμα να παρέμβει ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Αναστασάκης, χειρουργός κεφαλής τραχύλου, διδάκτορ ιατρικής σχολής, εξειδικευμένος χειρουργός αποκατάστασης τριχωτού, επιστημονικός διευθυντής της Αναστασάκης Hair Clinic, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μεταμόσχευσης και Αποκατάστασης Τριχωτού, fellow member της International Society of Hair Restoration Surgery και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του American Board of Hair Restoration Surgery. Η κλινική του κ. Αναστασάκη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σχετικά με τη μεταμόσχευση μαλλιών και εφαρμόζει προηγμένα επιστημονικά πρωτόκολλα που απαντώνται σε ελάχιστες κλινικές παγκοσμίως. Τη βράβευση θα κάνει και πάλι ο κ. Κτενάς. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω την Οργανική Επιτροπή για αυτή τη βράβευση. Ούτε εγώ ήξερα ότι θα έχω χρόνο να πω δύο κουβέντες και ούτε εγώ έρθει προετοιμασμένος. Θα σας πω όμως μια μικρή προσωπική ιστορία. Είναι εδώ πέρα σήμερα οι γονείς μου. Ο πατέρας μου είναι και αυτός Κώστας Αναστασάκης, είναι χειρουργός κεφαλής τραχύλου και αυτός, από εκεί πήγα. Είναι διδάκτορ πανεπιστημίου, είναι αυτός στο Αριστοτέλη, εγώ στο Δημοκρίτιο. Και το αστείο που λέγαμε παλιότερα στο σπίτι ήταν ότι όταν θα πάρω το γιατρείο του δεν θα χρειαστεί καν να αλλάξουμε την ταμπέλα. Όμως η ζωή τα έφερε αλλιώς, γιατί κάποια στιγμή που άρχισα να χάνω εγώ τα δικά μου τα μαλλιά, μπήκα στη διαδικασία να ψάξω τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω το πρόβλημα το οποίο μου είχε δημιουργηθεί. Και ήταν τότε πρώτη εποχή όπου στο ίντερνετ έβρισκες πάρα πολλά πράγματα. Ψάχνοντας λοιπόν, είδα ότι στο κομμάτι της μεταμόσχευσης μαλλιών τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά αυτά που έβλεπα στην Ελλάδα. Ήταν πολύ αφύσικα και έβλεπα ότι ήταν μια κατά κάποιο τρόπο underground ειδικότητα, δηλαδή όπου διαφημίζονταν σε μεσημεριανές εκπομπές, σε μεγάλες διαφημίσεις, με προσφορές. Όταν λοιπόν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το αντικείμενο, μετά από χρόνια κατέληξα να έχω γράψει ένα σύγγραμμα 900 σελίδων πάνω στην ανδρογεννητική αλοπικία, το οποίο σύντομα θα βγει και στα αγγλικά. Εξειδικεύτηκα χειρουργικά στο αντικείμενο και αποφάσισα να φέρω κάτι το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Να φτιάξω μια κλινική, η οποία να είναι μια κλινική boutique, μια κλινική η οποία να είναι επικεντρωμένη στον ασθενή και να πρεσβεύει τα ίδια πράγματα που έμαθα από την οικογένειά μου και από τον πατέρα μου και από τα βιβλία μου, ότι δηλαδή ότι ο ασθενής είναι πάνω απ' όλα και ότι θα πρέπει να κοιτάς με ποιο τρόπο μπορείς να ικανοποιήσεις τον ασθενή και κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να πεις και όχι. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο θεωρώ ότι φέραμε στην Ελλάδα και όταν ίδρυσα την κλινική μου πριν από μερικά χρόνια, πήγα ενάντια στο ρεύμα από οτιδήποτε άλλο υπήρχε μέχρι τότε. Δηλαδή, έβαλα το όνομά μου στην κλινική για να ξέρει ο ασθενής σε ποιον έρχεται. Όχι μια ανώνυμη κλινική με ανειδίκευτους γιατρούς. Ενημέρωσα ότι όλα τα κάνω εγώ. Έχω φυσικά μια καταπληκτική ομάδα που θέλω για να την ευχαριστήσω, γιατί δεν θα έφτανε εδώ πέρα χωρίς την ομάδα μου. Δεν κάνω προσφορές και λέω και όχι στους ασθενείς μου πολλές φορές. Δεν κάνω προσφορές, δεν κάνω διαφημίσεις. Αντιθέτως, έχω βγάλει εκατοντάδες βίντεο στο YouTube. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια views στο κανάλι μου στο YouTube, δίνοντας γνώση στον κόσμο, δίνοντας αυτά τα οποία ρωτάει και δεν του λένε και δεν μπορεί να βρει εύκολα. Αυτό τελικά ήταν αυτό το οποίο θεωρώ ότι μας έκανε να πετύχουμε. Το ότι έχω μια καταπληκτική ομάδα, το ότι νοιαζόμαστε με απόλυτη ειλικρίνεια και με εξειδίκευση να ασχολούμαι μόνο με αυτό το αντικείμενο, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο στην κλινική μου, κάνουμε μόνο επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών, τις πιο προηγμένες τεχνικές που μπορεί κανείς να βρει αυτή τη στιγμή, και μέσω της εξειδίκευσης και της συνεχής εξέλιξης φροντίζουμε να προσφέρουμε το καλύτερο για τους ασθενείς μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι ο κόσμος το εκτίμησε και το όραμά μου είναι στο μέλλον, αυτό το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα, είναι το να καθαρίσουμε αυτό το δηλητηριασμένο πηγάδι, το οποίο στη μεταμόσχευση μαλλιών δεν έχει φανεί να έχουν τόσο πολύ επικεντρωμένοι στο καλό του ασθενούς και στο τέλειο αποτέλεσμα. Στη μεταμόσχευση μαλλιών τα χιλιάδες μικροβήματα πρέπει να γίνουν όλα τέλεια. Και όταν το είδα αυτό, κατάλαβα ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε, αρκεί να είμαστε άριστοι σε όλα. Το όραμά μας λοιπόν είναι να είμαστε άριστοι, να παραμείνουμε και να εμπνεύσουμε και άλλους στο συγκεκριμένο κλάδο να ακολουθήσουν με το ίδιο ακριβώς όραμα, της αριστείας. Σας ευχαριστώ πολύ.